μέσω διαπραγματεύσεων για μια νέα συμφωνία με την Κόσκο βρίσκεται η κυβέρνηση, που θα φέρει εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας, δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια του νέου προβλήτα στον Πειραιά. Σήμερα ολοκληρώνονται επενδύσεις άνω των 340 εκατομμυρίων ευρώ από την Κόσκο, χωρίς να έχουν ακόμα, όπως σωστά είπε ο Κάπτεν Γουέι, εξαντληθεί όλες οι δυνατότητες του λιμανιού μας. Επίσης βρισκόμαστε στο μέσο των διαπραγματεύσεων μιας νέας συμφωνίας, η οποία αν ολοκληρωθεί και εγκριθεί και από τις αρμόδιες κοινοτικές αρχές στην Ευρώπη, θα αφορά σε επένδυση επιπλέον 224 εκατομμυρίων ευρώ από την Κόσκο στη δυτική πλευρά του λιμανιού. Και αυτή θα οδηγήσει πράγματι σε 500 νέες θέσεις εργασίας μόνιμες, σε άλλες 200 θέσεις εργασίας για τα 3 χρόνια που θα διαρκέσει η κατασκευή. Έτσι το λιμάνι του Πειραιά μπορεί στην πλήρη του ανάπτυξη και μαζί με τη νέα επένδυση που τώρα διαπραγματευόμαστε να αποκτήσει δυναμικότητα 7 εκατομμυρίων τόνων. Επενδύσεις 580 εκατομμυρίων ευρώ, θέσεις εργασίας που τελικά θα ξεπεράσουν τις 3.000, ώστε ο Πειραιάς να συμπεριληφθεί, κύριε Δήμαρχε του Πειραιά, στα 5 πρώτα λιμάνια της Ευρώπης από άποψη δυναμικότητας, πηγαίνοντας προς το να γίνει το πρώτο. Ο πρόεδρος της Κόσκο, Κάπτεν Γουέι Τζιαφού, δήλωσε: «Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η συμμετοχή στη λειτουργία της συνδρομικής γραμμής μεταφοράς εμπορευμάτων στην Ελλάδα, όπως ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς μου το έθεσε στο Πεκίνο. Ήρθα λοιπόν έχοντας αποφασίσει κοινή ομάδα δράσης μεταξύ Κόσκο και ελληνικής πλευράς για περαιτέρω συνομιλίες». Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός είχε σειρά συναντήσεων με σκοπό την πρόωση επενδύσεων στη χώρα μας. Τον κύριο Σαμαρά επισκέφτηκε ο Ρώθος επιχειρηματίας Δημήτρη Ριμπολόβλεφ, ο οποίος τον ενημέρωσε για την επένδυσή του στο Σκορπιό, καθώς και για πιθανά μελλοντικά επενδυτικά του σχέδια στη χώρα μας. Ο Πρωθυπουργός δέχθηκε τους επικεφαλείς των εταιριών κινητής τηλεφωνίας Vodafone και Wind, παρουσία του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη, οι οποίοι τον ενημέρωσαν ότι προχωρούν σε συμφωνία κοινής χρήσης των δικτύων τους. Μια επένδυση που μέσα στα επόμενα 3 χρόνια θα δημιουργήσει πάνω από 650 νέες θέσεις εργασίας. Ο κύριος Σαμαράς δέχτηκε αντιπροσωπεία της κοινοπραξίας εκμετάλλευσης του κοιτάσματος φυσικού αερίου Σαχ Ντενίζ του Αζερβαϊτζάν, εν ώψη της ανακοίνωσης απόφασης για την επιλογή του αγωγού που θα κατασκευαστεί για να μεταφέρει το αέριο στην Ευρώπη. Αργότερα υπογράφει σχετική συμφωνία για τον αγωγό φυσικού αερίου ΤΑΠ μεταξύ του Υπουργού Οικονομικών κ. Στουρνάρα και του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΤΑΠ. Θεωρώ ότι θα έρθουν δουλειές στη χώρα μας. Η Ελλάδα έτσι γίνεται ενεργειακός κόμβος για την περιοχή, εάν βεβαίως την Παρασκευή στον Μπακού έχουμε την ευτυχή κατάληξη. What it does is that it creates a stable foundation for investors to invest about 1.5 billion euros into Greece. And as such, I'm sure it provides important element for Jacques Denis to select TAP for its export route. Την Πέμπτη, ο Πρωθυπουργός θα μετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.